Σήμερα. Έχουμε κοντά μας τη Φωτεινή Καριστινάκη, η νοσηλεύτρια, είναι στο ΔΣ του Σωματείου των Εργαζομένων του Ευαγγελισμού. Το μεγαλύτερό μας, το τεράστιο νοσοκομείο, όπου έχουν εντοπιστεί και εκεί προβλήματα, τα διαβάζατε τις προηγούμενες μέρες. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο για ασθενείς και εργαζόμενους. Φωτεινή Καριστινάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα μάλλον, τέτοια ώρα, μεσημεράκι. Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας που ελπίζω να μένουν σπίτι τους για να είμαστε και εμείς και αυτοί ασφαλείς. Έτσι, και για να είμαστε ασφαλείς και για να μας ακούνε, έτσι. Και να μας ακούνε, εντάξει, μπορεί να μας ακούνε και απ' έξω, δεν είναι θέμα. Καλή διάθεση να υπάρχει, μπορούμε να μας ακούνε από παντού. Πώς είσαι, Φωτεινή, εσύ? Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Θα μιλήσω περισσότερο σαν νοσηλεύτρια και θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω όλα όσα μου έχουν μεταφέρει και οι συνάδελφοί μου που είναι στην πρώτη γραμμή. Καταρχήν είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί όλοι θα μπούμε στην πρώτη γραμμή. Θα προσπαθήσω να σας πω το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα επίγοντα. Αλλά εσείς είστε το ανάχωμα, έτσι, απέναντι στην πανδημία. Οπότε θέλω να κλέψω μια ανάρτηση που έκανε η πρώην Περιφερειάρχης και να πω ότι είμαστε το πρώτο κομματάκι του ντόμινο απέναντι στον κοροναϊό, το οποίο πρέπει να κρατήσουμε όρθιο. Έτσι, προκειμένου να σώσουμε και τα υπόλοιπα κομματάκια του ντόμινο που λέγεται κοινωνικός ιστός. Αυτό να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ακριβώς. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, γιατί είστε ανησυχοί, ποια είναι η κατάσταση είμαστε που έχει διαμορφωθεί ανησυχοί, για να μπορεί να σας βάζει και εσάς σε ανησυχία, πόσο μάλλον εμάς τους πολίτες? Κοιτάξτε να δείτε, ο Ευαγγελισμός ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της πατρίδας μας. Έχει ρηχτεί στη μάχη πολλές φορές και έχει αντιμετωπίσει πολλές υγειονομικές βόμβες που έχουν σκάσει χωρίς να έχουν προηγούμενα σημεία. Όπως έχει ο κοροναϊός που μας έχει υποψιάσει το τι πρόκειται να συμβεί εδώ και 2 μήνες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η οργάνωση είναι ελλιπής, ακόμα και στο στοιχειώδη σχεδιασμό που πρέπει να ακολουθήσει η διοίκηση και οι αρμόδιες διευθύνσεις στο πώς θα υποδεχτούμε έναν ασθενή. Και για να μην ταλαιπωρώ τον κόσμο με πράγματα τα οποία είναι γυναικόλογα και ίσως να φανούν καταγγελτικά, αν μου επιτρέπετε να σας αναφέρω το τι συμβαίνει. Βεβαίως. Σε μια μέρα γενικής εφημερίας. Η μέρα λοιπόν της γενικής εφημερίας έχουμε 3 κατηγορίες ασθενών. Έχουμε τους καθαρούς ασθενείς, οι οποίοι έρχονται για κάποιο άλλο πρόβλημα. Μπορεί να έχει ένα τροχαίο ή ένα χρόνιο ή ένα οξύ. Στα επίγοντα, πρόβλημα. Έτσι, βέβαια. Ναι, στα επίγοντα, που οφείλουμε να τους προστατεύσουμε. Από για τους... να μην κολλήσουν, από τους θετικούς ασθενείς. Είτε θετικούς είτε τους ύποπτους, ναι. Είτε τους ύποπτους, ναι. Έχουμε τα περιστατικά τα οποία μας τα φέρουν οι συνάδελφοι του ΕΚΑΒ και είναι θετικά ή ύποπτα, που πρέπει να παραμείνουν σε ένα χώρο των επιγόντων που θα υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για το πού θα είναι. Δεν μπορεί να είναι μέσα στη μέση των επιγόντων που είχαμε αυτή την κακή διαχείριση από τη μεριά της διοίκησης. Είχε βάλει μέχρι και πριν μια εβδομάδα τα επίγοντα περιστατικά που έρχονται με φορεία να είναι μέσα στη μέση των επιγόντων, σε ένα χώρο μέσα στη μέση των επιγόντων. Ευτυχώς, μετά από παρέμβαση του Σωματείου, κατάλαβε η διοίκηση ότι δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το πράγμα, γιατί εξέτει σε κίνδυνο όλους τους επισκέπτες, τους υγειονομικούς και τους άλλους ασθενείς. Και έβαλε το χώρο που θα περιμένουν πλέον οι ασθενείς με φορεία σε κάποια άκρη των επιγόντων. Παρ' όλα αυτά όμως μας καταγγείλαν συνάδελφοι ότι οι περιπατητικοί ασθενείς, οι ύποπτοι, τριγύριζαν ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ύποπτοι. Ήταν οι συγγενείς, οι επισκέπτες, οι υγειονομικοί, οι ασθενείς που περιμέναν να εξεταστούν. Μα έτσι θα υπάρξει διασπορά με αυτόν τον τρόπο, βέβαια. Υπήρχε διασπορά, ναι. Και η μόνη τους μέρημνα ήταν να βάλουν κάποιον ανειδίκευτο security, να τους λέει ότι ξέρετε κάτι, θα είσαστε σε αυτά τα 2-3 μέτρα και δεν θα είσαστε στα άλλα 5-6. Από τα μεριά. Στα άλλα 5-6. Έγινε μία μέρημνα από τη διοίκηση τα περιπατητικά περιστατικά να πηγαίνουν σε ένα εξωτερικό ιατρείο, το οποίο είναι μακριά από τα επίγοντα, στο παθολογικό εξωτερικό ιατρείο. Αλλά αυτό πάλι ήταν πάρα πολύ προβληματικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι ασθενείς αυτοί, οι οποίοι είναι υποπτοί και εξεταζόντουσαν σε ένα χώρο που δεν εριζόταν καλά, έπρεπε, εφόσον θα τελειώσει η γενική εφημερία, μετά να καθαριστεί πάρα πολύ καλά, γιατί οι επόμενοι επισκέπτες του ιατρείου αυτού ήταν χρόνιοι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς αιματολογικοί. Μάλιστα. Ναι. Και ενώ το σωματείο είχε πει ότι ρε παιδιά, μην το κάνετε αυτό. Δηλαδή, όσο και να καθαριστεί αυτός ο χώρος, μπαίνουν ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς με 0 λευκά.
κινδυνεύουν στην άνθρωπή μας. Κάντε μια τέντα όπως έκανε τα ΧΕΠΑ, κάντε ένα χώρο πίσω από την εκκλησία, κάντε ένα χώρο που να μην είναι προσβάσιμος. Δηλαδή δεν μπορείς τους ύποπτους ασθενείς να τους έχεις μέσα στα εξωτερικά ιατρία που το κτίριο αυτό και ο όροφος αυτός, να θυμίσω ότι είναι και η καρδιά της διοικητικής υπηρεσίας, και οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν δικαιούνται μάσκες, δεν δικαιούνται γάδια, δεν δικαιούνται ενόπνευμα. Άρα και, και αυτούς τους θέτουμε σε κίνδυνο. Όχι, Παναγία μου. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κεντρικός σχεδιασμός. Δεν υπάρχει. Έτσι ακριβώς. Και δεν υπάρχει οργάνωση και από τη διοίκηση του νοσοκομείου, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί δεν εγώ αναρωτιέμαι, επειδή έχω έρθει στον Ευαγγελισμό. Καλά, έχουμε φάει εκεί πέρα. Λοιπόν, από την πίσω, θα μπορούσε να ανοίξει πίσω πόρτα. Μόνο για τους ύποπτους να γίνουν εκεί, να πάνε εκεί πίσω. Έτσι, καταλαβαίνόμαστε όλοι που λέμε την πίσω πόρτα που βγαίνει προς τη Μονή. Αυτή ναι, μπορεί να γίνει και από εκεί. Από εκεί. Μπορούσε και να γίνει πάρα πολλά πράγματα. Μόνο. Να μην έχουν σχέση με το υπόλοιπο νοσοκομείο. Μπορούν να γίνουν πράγματα. Δεν ξέρω γιατί αν σας λένε ότι δεν έχει χώρο ο Ευαγγελισμός αυτό, σας λένε, τι σας λένε. Όχι, ότι η καθήλυνα αρμόδια αποφάσισαν αυτό. Μα οι ίδιοι οι νοσηλευτές που δουλεύουν σε αυτό το ιατρείο, όλοι τη λένε, σας παρακαλούμε. Δηλαδή, είχαμε μεγάλη σύσκεψη την οποία τη διοργάνωσε το σωματείο και με τις ειδικές λοιμώξεις και λέμε ότι δεν προλαβαίνει να καθαριστεί ο χώρος αυτός και από τις 8 η ώρα που κλείνει η εφημερία στις 9 να μπει ο αιματολογικός άρρωστος. Και αυτό το οποίο είχαμε ήταν μια έξαρση και ένας θυμός ότι όχι, δεν ξέρετε τι σας γίνεται, ότι καθαρίζονται κτλ. Δηλαδή, εμείς ως μη οφείλουμε σαν σωματείο προσπαθούμε να βρούμε συναδέλφους, να βρούμε λύσεις και προτείνουμε πράγματα. Αλλά δεν μπορούμε να αντιμετωπιζόμαστε έτσι. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα το αν θα ισχύσει η δική μου η άποψη ή τη διοίκηση η άποψη. Εδώ παλεύουμε για τη ζωή μας, για τη ζωή των συναδέλφων μας, που όλοι βλέπετε πόσο αυξημένα είναι τα ποσοστά σε νοσηρότητα των νοσηλευτών. 12% επισήμως είναι. 12% επισήμως στην Ιταλία, 12% και σε εμάς. Επισήμως, δεν ξέρουμε Ισπανία πραγματικά πώς είναι τα πράγματα. Όχι, μα δεν μας γίνονται τεστ για να ξέρουμε. Αυτό δηλαδή, θα έλεγα, αν είναι ακριβώς δυνατόν, ο Ευαγγελισμός δεν έχει ξαφνικά κανένα κρούσμα, κανένα σε καραντίνα. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω γιατί τέτοια μυστικοπάθεια. Υποτίθεται από το προσωπικό του Ευαγγελισμού δεν έχει κανένα θετικό. Μέχρι στιγμή. Όχι, κανένα θετικό ή κανένα σε καραντίνα. Κανένα θετικό, κανένα σε καραντίνα. Πόσα τεστ έχουν γίνει. Δεν έχουν γίνει πολλά, από ό,τι ξέρω δεν γίνονται στο προσωπικό. Μόνο σε κάποιους οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με κάποιο ύποπτο κρούσμα. Δηλαδή να είναι 10, δεν νομίζω να έχουν γίνει παραπάνω. Χωρίς βέβαια να μπορώ να σας μιλήσω με ασφάλεια, γιατί τα τεστ γίνονται σε ελάχιστους. Ναι. Υποτίθεται ότι υπήρχε μια μέρημνα από τη διοίκηση, μας είχαν ενημερώσει πριν 10 μέρες ότι θα έρθουν τεστ αποκλειστικά για το προσωπικό. Ωστόσο δεν έχουν έρθει καν μάσκες, οπότε δεν τολμάμε να ρωτήσουμε για τα τεστ. Και εσείς είστε χωρίς μάσκες. Και όταν μιλάμε για μάσκες, μιλάμε για τις απλές μάσκες. Όχι για το κουβούκλιο, για αυτό που είναι σαν κράνος. Μιλάνε για τις απλές χειρουργικές μάσκες, τις πράσινες, αυτές που κυκλοφορούν. Εδώ και 10 μέρες δεν έχει έρθει καμία μάσκα. Κάναμε μία παρέμβαση στη διοίκηση και μας είπε εν ολίγης μάσκες υπάρχουν, απλά εσείς δεν τις βλέπετε, γιατί εμείς τις έχουμε κρύψει για να μην τις κλέβουν. Δηλαδή, φτάσαμε εκεί. Και θα τις βγάλουμε όταν θα γίνει το πικ της πανδημίας. Όταν θα έχουμε αναστήσει όλοι. Δηλαδή, ναι, όταν θα έχουμε αναστήσει όλοι. Απλά είναι πολύ σημαντικό για τους ακροατές να καταλάβουν το εξής. Δεν είμαστε elite νοσηλευτών και γιατρών. Δεν έχουμε επιστημονικές ιδεολειψίες και ζητάμε 3μη ή τη γνωστή PP3 μάσκα ή για τον απλό κόσμο η μάσκα που έχει ένα φιλτράκι μπροστά. Δεν το ζητάμε επειδή έτσι μας κάπνισε. Το ζητάμε γιατί οι άλλες μάσκες που μας δίνουν, αυτές τις PP2 που έχει μια κάλυψη έναντι του ιού κατά 95%, αν καταλάβει κανείς, αν τη δει, είναι αυτή η μάσκα που φοράνε και οι υπογιατζίδες. Ναι, μεν μας καλύπτουν, αλλά καταλαβαίνετε ότι επειδή δεν έχει το φίλτρο, εμείς αναπνέουμε την εκπνοή μας. Ακριβώς. Αυτό. Αναπνέουμε δηλαδή το διοξίδιο. Έχουμε καταγγελίσει από συναδέλφους ότι είναι βασική φυσική. Ναι, δηλαδή αναπνέουμε το διοξίδιο και βέβαια αυτό σε μια περίπτωση υστερίας είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όλοι ξέρουμε πως αναπνέουμε μέσα σε μια σακούλα και ηρεμούμε, αλλά σε περίπτωση που προσπαθείς να κάνεις νοσηλεία και δεν μπορείς να πιάσεις το πρόσωπό σου για 5 ώρες, την πρώτη ώρα ζαλίζεσαι, διότι σε κοιμίζει το διοξίδιο. Μάλιστα. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν γίνεται να μας λέει το κράτος ότι δεν υπάρχουν πουθενά παγκοσμίως 3μη ή PP3 μάσκες. Και εμείς να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να βλέπουμε τους συμπολίτες μας με το φίλτρο μπροστά.
Κάθε ακρότης μπορεί να το διαπιστώσει αυτό. Και εγώ το έχω διαπιστώσει και πραγματικά απορώ πού τις βρίσκουν. Πραγματικά απορώ. Δεν ξέρω. Τι να σας πω, εμείς περιμένουμε την Κινέζικη βοήθεια, δεν μας έχει έρθει τίποτα. Περιμένουμε σύριγγες, δεν μας έχουν έρθει καν σύριγγες. Αναλώσιμα υλικά, δηλαδή υλικά τα οποία είναι και φτηνά και δεν υποτίθεται ότι είναι σε έλλειψη. Εντάξει, τώρα να πούμε για αντισηπτικά, θα φανούμε αναρχοκομμουνιστές ότι ζητάμε αντισηπτικά. Τα οποία δεν υπάρχουν, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε σαπούνι αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό. Ούτε σαπούνι. Πηγαίνουμε στις προμήθειες και τους λέμε, έχετε στολές. Ναι, έχουμε 5.000 στολές. Μπλε. Όχι τις λευκές αυτές που φωτογραφίζονται κάποιοι. Ναι, όχι, ναι, ναι. Αυτές δεν έχουμε. Τις γνωστές μπλε. 5.000 τους λέμε. Αν 5.000 τις διαιρέσεις, δεν φτάνουν ούτε για μια εβδομάδα. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, αυτό το οποίο πρέπει να αναδειχθεί. Ότι οι λοιμώξεις τόσο ΕΟΔΗ όσο και οι δικές μας λοιμώξεις καθορίζουν τις οδηγίες με βάση τις ελλείψεις. Ενώ θα πρέπει να γίνεται το αντίθετο. Δεν μπορεί να μας λένε ότι θα μπαίνετε μέσα στον ασθενή χωρίς γάντια και χωρίς μάσκα. Εάν ο ασθενής δεν πρόκειται να φτερνιστεί, εντάξει, ο ασθενής δεν θα μας πει πότε θα φτερνιστεί ή πότε θα βήξει. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό σε όλους. Εμείς καθόμαστε 2 μέτρα ή απομονωμένοι σπίτια μας για να μην πάθουμε κάτι και στα νοσοκομεία γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι εντελώς ασύμβατο με την καραντίνα, να σας πω κάτι. Είναι εντελώς ασύμβατο. Δηλαδή όπου μας βολεύει είναι η καραντίνα επειδή δεν έχει κόστος οικονομικό, ας πούμε. Και εκεί δεν... Θέλω να σας κάνω ερωτήσεις γιατί θα δεν μας φτάσει ο χρόνος. Λοιπόν, επειδή ήρθε μία ερώτηση από ακροατή... αληθεύει ότι κάποιοι γιατροί βρίσκουν ευκαιρία και χώνουν πελάτες για μικροεπεμβάσεις, αν ισχύει αυτό στον Ευαγγελισμό? Όχι, 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 όχι. Υπήρξε ένα κρούσμα πριν 1,5 μήνα, το οποίο όχι, όχι, οι γιατροί μας είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι. Ωραία. Και κατόπιν δικής μας πρότασης τους διώξανε και τους μισούς να μην εκτεθούμε όλοι μαζί τον ιό. Για να είναι πιο ξεκούραστη. Να είναι και να αλλάζει αυτό το πράγμα. Τώρα, η κυβέρνηση χθες, θέλω να σας πω, το ξέρετε, ότι αρνήθηκε την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ένα σχολιασμό γι' αυτό. Να σας πω κάτι, έχουμε καταλήξει να είμαστε σαν το ανέκδοτο με το Χόντζα. Δηλαδή, τι να μου πούνε τώρα για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Υποτίθεται ότι όλη η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ήταν εξ αρχής καθορισμένη ότι θέλει να μας κάνουν SDIT, θέλει να μας βάλουν τους ιδιώτες. Υποτίθεται τώρα ότι ασπαστήκαν όλο το δημόσιο σύστημα. Ταυτόχρονα όμως η πρακτική τους δείχνει ότι ούτε προσλήψεις γίνονται, και μπορώ να σας πω αριθμούς, ούτε χρηματοδότηση στα νοσοκομεία έχουμε, ούτε υλικά έχουμε, ούτε τεστ έχουμε. Τώρα τα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν δεδομένο το ότι δεν θα τα περνάγανε. Απλά δεν θέλω να βγει στον κόσμο μόνο αυτό, τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο ήταν δεδομένο, γιατί ίσως να θεωρήσουν κάποιοι ότι είμαστε καιροσκόποι συνδικαλιστές που τώρα βρήκαμε την ευκαιρία να περάσουμε και αυτό. Εντάξει, είναι ένα αίτημα χρόνων όμως, έτσι κι αλλιώς. Και είναι προκλητικό να λέει όχι σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή θα μπορούσε να μην θα το δούμε. Αυτό ακριβώς. Ήταν και προκλητικό, γιατί νομίζω ότι και η αντιπολίτευση ήταν σε μία σύμπλευση αυτή τη φορά. Και όφιλε να το τουλάχιστον να το εξετάσει. Βέβαια, το πιο προκλητικό, αν μου επιτρέπετε, είναι οι δηλώσεις του Κοντοζαμάνη. Όχι, οι δηλώσεις του Στουρνάρα που λέει ότι μπορεί να μειωθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Α, ναι. Και η αναστολή και η μείωση, ναι. 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 Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε να παλέψουμε με ένα θηρίο το οποίο συνεχίζει την πολιτική του και μπορώ να σας δώσω και παραδείγματα μέσα στον Ευαγγελισμό. Συνεχίζει μέσα στην Αναμπουμπούλα ο Λύκος να χαίρεται και να περνάει μέτρα τα οποία δεν θα τα παίρναγε αλλιώς. Όταν λέτε παραδείγματα μέσα στον Ευαγγελισμό, τι εννοείτε? Παραδείγματα μέσα στον Ευαγγελισμό, ότι παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα η διοίκηση του Ευαγγελισμού ακύρωσε το διαγωνισμό των ατομικών συμβάσεων σε σύντηση και σε ασφάλεια, security δηλαδή, ναι, η οποία είχε ξεκινήσει προηγούμενη κυβέρνηση και προηγούμενη διοίκηση. Και ξεκινάει διαγωνισμό για να μπουν εργολάβοι. Εργολάβοι πάλι σημειωτέων, επειδή οι νέοι μάνατζερ, οι οποίοι έχουν μπει με συγκεκριμένα κριτήρια από τον κύριο Κικίλια, μιλάνε συνέχεια για κόστος-όφελος. Να σας ενημερώσω ότι μόνο για τη σύντηση η είσοδος εργολάβων μέσα στον Ευαγγελισμό, με οικονομοτεχνική μελέτη την οποία δεν την κατέθεσε στο ΔΣ ο διοικητής, ενώ την είχε, στοιχίζει ο εργολάβος 400.000 το χρόνο παραπάνω από ό,τι να είχαμε ατομικές συμβάσεις. Τα θυμόμαστε όλοι οι περισσότεροι αυτά.
Κυρία Καρισνάκη, τα θυμόμαστε από την προηγούμενη κυβέρνηση ότι όταν φύγανε. Ναι, τα θυμόμαστε απλά. Λέγαμε το όφελος. Ας πούμε, ναι, γιατί τους... μας λέγανε ότι θα βάλουμε εργολάβους γιατί στοιχίζουν λιγότερο. Άρα λοιπόν έχουμε εν μέσω αυτού του πανικού, τέλος πάντων, με την πανδημία, έχουμε και πέρασμα τέτοιων ιστοριών. Δηλαδή περνάνε και ξαναβάζουν μέσα τους εργολάβους από τα παράθυρα και λοιπά. Δεν είναι μόνο αυτό. Τροχοδρομούν και ίσως το πιο τραγικό αυτή τη στιγμή για τους καθαριστές. Και προσέξτε, λέω για τους καθαριστές, γιατί ναι, είναι με ατομική σύμβαση εδώ και 2 χρόνια. Με την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή υπογράφουν τη νέα σύμβαση, γιατί είχε γίνει διαγωνισμός με την προηγούμενη διοίκηση και τελεσφόρησε. Υπογράφουν σύμβαση όχι για 2 έτη που τους δίνει το περιθώριο η νέα εγκύκλωση του Υπουργείου Υγείας, αλλά ερμηνεύουν κατ' όπως θέλουν τον νόμο και υπογράφουν σύμβαση 8μηνη μέχρι τέλος του 2020, με σκεπτικό δηλαδή να ξαναβάλουν μετά τον εργολάβο μέσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά. Αντί να ασχοληθεί η διοίκηση να κυνηγήσει τον κορονοϊό και να κυνηγήσει τους προμηθευτές να φέρουν μάσκες και υλικά, κάθεται και χτυπάει φιλικά την πλάτη στους εργολάβους. Κανονικότητα. Να σας πω κάτι. Θέλω και ένα σχολιασμό για αυτό που είπε ο Κοντοζαμάνης χθες, ο Υφυπουργός Υγείας, για τις προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Γιατί τον ρώτησε γιατί δεν είναι μόνιμες ένας δημοσιογράφος, τέλος πάντων, και απάντησε ότι είναι ιδεοληψίες αυτά και δεν μπορούμε να κάνουμε ιδεοληψίες αυτή την ώρα, αυτές τις κρίσιμες ώρες, τέλος πάντων. Και δεν ξέρω αυτό, κυρία Καρυθινάκη, πώς συμβαδίζει με το είναι ήρωες οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας και να βγούμε στα μπαλκόνια να τους χειροκροτήσουμε όταν δεν κάνει μόνιμες προσλήψεις. Υποτίθεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης το πρώτο διάγγελμα είχε πει ότι θα πάρουμε επικουρικό προσωπικό το οποίο θα το μονιμοποιήσουμε. Καταρχήν να θυμίσω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πράγμα το οποίο ίδιος ο Κοντοζαμάνης δείχνει την πραγματικότητα. Οι ιδεοληψίες έχουν αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς και δεν χρειαζόμαστε άλλους. Οι ιδεοληψίες έχουν αυτοί οι οποίοι καταργήσανε τις προσλήψεις 2.500 ανθρώπων που είχαν κοστολογηθεί και είχαν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2019 και τις καταργήσανε 8 Ιουλίου, έχοντας τώρα τα νοσοκομεία να ψυχοραγούν. Δεν θα μπω στις πολιτικές, διότι η αναγκαιότητα για νοσηλευτικό και ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό είναι αυταπόδεικτες. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε μια αρένα. Και ο κόσμος όλος και δεν είναι τώρα μόνο. Ήταν και πριν. Ήταν και πριν απαραίτητες. Σαφώς. Από εκεί και πέρα μιλάει για 1.800 προσλήψεις μαζί με τους γιατρούς. Να σας πω ότι οι προσλήψεις αυτές στον Ευαγγελισμό αντιστοιχούν σε 14 νοσηλευτές. Εκ των οποίων οι δύο, η μία είναι έγκυος και οι άλλοι τρεις ήταν μέσω ΑΕΔ και γίνανε επικουρικό. Δηλαδή συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν έχουμε κάποια αύξηση στο προσωπικό. Μάλιστα. Τώρα ιδεοληψίες, νομίζω ότι έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει σε όνει και δεν να μας κάνει ιδιωτικούς φορείς. Δεν μπορώ να επεκταθώ σε αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Δεν είναι όντως ώρα, παρότι εγώ το ξέρω. Το ηθικό του πλεονέκτημα. Παρότι ξέρω ότι υπάρχει και ένας τρόπος πολιτικής δίωξης σε κάποιους ανθρώπους, συνδικαλιστές ή κάτι στα νοσοκομεία. Η διοίκηση ανά την Ελλάδα και στον Ευαγγελισμό βρήκε το χρόνο να διώξει και να κάνει κλίση απολογία σε συνδικαλιστές. Να τοποθετήσει δικούς τους ανθρώπους. Προχθές είδαμε μια κυρία τομεάρχη του Γενικού Κρατικού Νίκαιας να δίνει συνέντευξη στον Αντένα και την επόμενη μέρα να γίνεται διευθύνουσα στο Ασκληπείο. Βλέπουμε τις διώξεις που δεχόμαστε καθημερινά σαν συνδικαλιστές στον Ευαγγελισμό. Γίνανε του κόσμου οι καρατομήσεις και δυστυχώς ο καθένας, κυρία Δαδιά, θα μείνει με τις επιλογές. Ναι, θα μείνει με τις επιλογές. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Ευαγγελισμού ξύλωσε μέσα σε 3 μέρες. Από την ανάληψη των καθηκόντων όλη τη διοικητική και την νοσηλευτική υπηρεσία. Και αυτή τη στιγμή ο Ευαγγελισμός ψυχοραγεί στην νοσηλευτική υπηρεσία από έλλειψη οργάνωσης και ψυχοραγεί στη διοικητική υπηρεσία με άδειες αποθήκες. Το θέμα είναι όμως γιατί να την πληρώσουν 2.000 εργαζόμενοι στον Ευαγγελισμό, γιατί να την πληρώσουν 11 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες από τις επιλογές κάποιων και από τις ιδεοληψίες κάποιων. Νομίζω ότι θα λογαριαστούμε και μετά, και δεν είναι απειλητικό αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή. Εμάς παίζει τη ζωή μας και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό. Αλλά νομίζω ότι καλό είναι να μην ασχολούμαστε με το τι ακούμε μόνο στα κανάλια, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω έχουν μοιραστεί και γύρω στα 11 εκατομμύρια τζάμπα διαφήμιση. Έτσι είναι. Ας είμαστε με ένα κριτικό πνεύμα
και ας έχουμε τα μέσα, είμαστε σπίτι μας, ας διαβάσουμε κάποια άλλα ενημερωτικά δελτία από άλλα κανάλια. Να μας ακούνε άλλα... για να ακούνε αυτά ακριβώς τα προβλήματα που εντοπίσατε. Ας δούνε. Και νομίζω ότι το κλείσατε. Και ας μας πιστέψουν. Το κλείσατε και με τον καλύτερο τρόπο για τον Ευαγγελισμό τουλάχιστον. Και γενικότερα. Μα δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί να φωνάζουμε. Δεν είμαστε όλοι εγκάθετοι ενός κόμματος υγειονομικοί για να φωνάζουμε ότι δεν έχουμε αναπνευστήρες, δεν έχουμε μέσα προστασίας, δεν έχουμε γυαλιά, δεν έχουμε τίποτα. Δεν πάμε πλέον σε αποστολή αυτοκτονίας. Μετά από αυτές τις δηλώσεις που μου είπατε για τον κύριο Κοντοζαμάνη, πηγαίνουμε σε αποστολή δολοφονίας και γενοκτονίας των υγειονομικών. Είναι σκληρές οι λέξεις που χρησιμοποιώ, αλλά χρησιμοποιώ ακριβώς αυτές τις λέξεις που πριν 1-1,5 χρόνο χρησιμοποιούσαν και αυτοί οι άνθρωποι για κάποιους άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Είναι πολύ δυνατά όλα αυτά που είπατε. Αυτό την αποστολή δολοφονίας και γενοκτονίας των υγειονομικών. Απλά μου επιτρέπετε μία τελευταία επισήμανση. Περιμένουμε σαν Ευαγγελισμός και σαν Αττικών που είμαστε τα νοσοκομεία αναφοράς πάρα πολλά μηχανήματα από την περιφέρεια Αττικής. Περιμένουμε 10 αναπνευστήρες εμείς, 8 το Αττικό, περιμένουμε γύρω στα 50 μόνιτορ, περιμένουμε κρεβάτια μέθα όπως περιμένει και όλη η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή τα νοσοκομεία του Πειραιά και των νησιών. Λοιπόν, ο κύριος Πατούλης, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν έχει κάποιος ένα θεσμικό ρόλο, δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν τη Βουγιουκλάκη σε ταινία με τον κύριο Στέφανο, δηλαδή πιάσε και 2.000 κρεβάτια μονάδας να έχουμε για τον κορονοϊό. Οφείλει να τρέξει τους διαγωνισμούς και να εξοπλίσει με ζωτική σημασία μηχανήματα όλα τα νοσοκομεία. Έχει μία πρίκα από το καλοκαίρι την οποία δεν την έχει εκμεταλλευτεί. Ας τρέξει τους διαγωνισμούς όσο είναι καιρός να βοηθήσει τα νοσοκομεία στην πράξη. Και όχι με εξαγγελίες και προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καριστινάκη, καλή δύναμη εύχομαι. Να είστε καλά, να προσέχετε και να προσέχουμε και τους διπλανούς μας, ιδιαίτερα τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους αυτή την περίοδο. Αυτό και θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.